Ελάτε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω δύο θέματα της επικαιρότητας, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν καθώς συζητούμε εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Και θα ξεκινήσω από το θέμα το οποίο χτες απασχόλησε τη Βουλή, τη συζήτηση επί του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής. Μου ήρθε τώρα ενημέρωση ότι ο κύριος Κελέτσης σε μια ραδιοφωνική του συνέντευξη παραδέχτηκε ότι στην Προανακριτική Επιτροπή αποφασίζουμε πολιτικά κίνητρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ό,τι μας αφορά, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Αυτό ακριβώς σας καταλογίσαμε, διότι κατέρευσε το κατηγορητήριό σας, το αποσύρατε κακήν κακώς. Και ήρθε ο κύριος Κελέτσης, ο οποίος ομολογεί χωρίς πιέσεις, από ό,τι φαίνεται, να πει σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι τα κίνητρά σας είναι αμιγώς πολιτικά. Νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό και βοηθάει ακόμα περισσότερο κόσμο και θα έλεγα, μάλλον βοηθάει και ανθρώπους που είναι στη συντηρητική παράδοξη να βγάλουν συμπεράσματα. Δεν ξέρω πώς αξιολογεί ο συγκεκριμένος το ρόλο του, ο οποίος έσβηνε και έγραφε και από τα πρακτικά κατά το δοκούν, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ διαφωτιστική δημόσια τοποθέτηση. Στα ζητήματα των εμβολιασμών, επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν χρειάζεται και δεν πρέπει ούτε το ανάθεμα σε ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί, ούτε το ζήτο. Υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται ότι είναι ξένο προς την κυβέρνηση. Η πειθός. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί. Τα εμβόλια σώζουν και ο δρόμος ο οποίος έχετε τραβήξει αυτή τη στιγμή θα έχει μάλλον αρνητικά αποτελέσματα και θα γεμίσει τα ντεπόζιτα όσων θέλουν να κάνουν και ένα παιχνίδι πολιτικού καιροσκοπισμού πάνω σε αυτό το μείζον για τη δημόσια υγεία ζήτημα. Έρχομαι σιγά σιγά στο θέμα μας. Ακούσαμε τον κύριο Σταϊκούρα πριν από λίγο. Του έκανα δύο ερωτήσεις, δεν πήραμε απαντήσεις, όπως δεν ακούσαμε και τίποτα για την προοπτική διαγραφή μέρους των χρεών. Εάν θεωρείτε πραγματικά ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνετε, σας είπα επιφυλαχθήκαμε να δούμε και τη συγκεκριμένη διάταξη για τη νέα ρύθμιση την οποία εξαγγείλατε, αλλά εάν θεωρείτε ότι επαρκώς έχετε απαντήσει στο μείζον ζήτημα της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Σας είχαμε πει από την αρχή της κρίσης να λειτουργήσετε άμεσα και δυναμικά. Δεν μας ακούσατε. Σας είπαμε ότι το μείζον ζήτημα των ελληνικών επιχειρήσεων θα είναι η συσσόρευση χρεών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και εκεί δεν μας ακούσατε. Σας λέγαμε και σας έλεγε και η επιχειρηματική κοινότητα. Δεν είχε πολιτική σκοπιμότητα. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν την αγορά. Ξέρουν τις ανάγκες των επιχειρήσεών τους, τις υποχρεώσεις τους. Μπορούν να δουν μπροστά 3, 4, 5, 6 μήνες. Πώς θα συσσωρευτούν τα χρέη τους. Και τότε κάποιοι λέγανε «Μα δεν καταλαβαίνουν» και αποδείχθηκε ότι καταλαβαίνατε μια χαρά. Διότι θεμέλιο του πολιτικού και οικονομικού σας σχεδίου, θεμέλιο του πολιτικού και οικονομικού σας project είναι η καταστροφή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τις οποίες περιγράφεται ξανά και ξανά ως ζόμπι. Είναι και ο συνάδελφός σας ο υπουργός, ο οποίος έχει εξτομίσει αυτή την, έτσι θα σας έλεγα, προσβλητική λέξη, αυτόν τον προσβλητικό χαρακτηρισμό για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Φαίνεται ότι τα 12 δις που δίνει παραπάνω στους εξυπηρετητές των κόκκινων δανείων δεν είναι πολύ αρκετά, δεν είναι αρκετά για να τον φέρουν και στην Εθνική Αντιπροσωπεία να μας εξηγήσει γιατί το κάνει για δεύτερη φορά σε 1,5 χρόνο. Αν είναι δυνατόν, μία μέρα ολομέλεια, είναι δυνατόν να μείνει εδώ ο αρμόδιος υπουργός? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μία πάρα πολύ συνεκτική και κοστολογημένη πρόταση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Επιμείνατε να την προσπερνάτε. Σε κάθε περίπτωση, γύρω από τη λογική αυτής της πρότασης, εμείς επιδιώκουμε και καταφέρνουμε σιγά σιγά να συσπυρώσουμε και πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, τον Δεκέμβρη του 2019, κατά την ψήφιση του Ηρακλή 1, κάναμε δύο προβλέψεις, οι οποίες δυστυχώς για τη χώρα, για το λαό, για την εθνική οικονομία επιβεβαιώθηκαν. Από τότε σας λέγαμε ότι βλέπετε τον κόσμο ανάποδα. Τα λέγαμε εν ώψη της ψήφισης αυτού
του νομοσχεδίου και δυστυχώς δικαιώσατε την άποψή μας. Τι σας λέγαμε και το είχατε καταγράψει στην εισηγητική έκθεση. Σας λέγαμε ότι οι τράπεζες είναι για να υπηρετούν την οικονομία και όχι η οικονομία για να υπηρετεί τις τράπεζες. Και η εισηγητική έκθεση του Ηρακλή 1 έλεγε, εκεί ακριβώς που βρίσκεται πάντα η κρίσιμη ερώτηση, στην ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, το ποιος θα επωφεληθεί από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, λέγατε ότι οι τράπεζες θα βελτιώσουν τα βιβλία τους. Και δευτερογενώς, σε δεύτερο χρόνο, μεταγενέστερα θα καταφέρουν να τα δημιουργηθούν. 1,5 χρόνο μετά, θεωρείτε ότι έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη. Το θεμέλιο δηλαδή επιχείρημα που σας έκανε να δώσετε 12 δις εγγυήσεις στους εξυπηρετητές δανείων. Δεν έχει επιβεβαιωθεί και αυτή την πραγματικότητα νομίζω ότι θα πρέπει να έχετε την πολιτική γενναιότητα και την παρουσία να την αναγνωρίσετε. Εκτός αν θέλετε να ερχόμαστε εδώ και να δουλεύουμε ένα στον άλλον. Αλλά μην νομίζετε ότι αν εδώ κάνουμε διάλογο κοφών, ο πολίτης που μας παρακολουθεί δεν το αντιλαμβάνεται. Το αντιλαμβάνεται και αποστρέφει το βλέμμα του, σας πληροφορώ. Εάν κατατίθενται ερωτήσεις συγκεκριμένες από την αντιπολίτευση και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Εδώ είναι και ο χρόνος του απολογισμού. Δεν ξεκινάτε τώρα. Κάνατε τον Ηρακλή 1. Σας ακούμε με προσοχή. Τι έχει συμβεί? Γιατί χρειάζεται η παράταση? Υπάρχουν κίνδυνοι από την παράταση? Θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος? Τα 2,4 δις από κατάπτωση εγγυήσεων που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο αφορούν τον Ηρακλή? Θα τις προσπεράσετε για αυτές τις ερωτήσεις? Να μας πείτε πού να απευθυνθούμε στο τέλος. Αυτή ήταν η πρώτη πρόβλεψή μας, ότι το σχέδιο δεν θα λειτουργήσει και ότι αφορά μόνο την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση των βιβλίων των τραπεζών. Η δεύτερη πρόβλεψή μας, λέξη προς λέξη, ήταν ότι σε 18 μήνες θα μπορείτε, με βάση τις ρυθμίσεις του Ηρακλή 1, να υπογράψετε μία υπουργική απόφαση, έλεγα στον κύριο Ζαβό τότε, χωρίς να έρθει στην Εθνική Αντιπροσωπεία και να πείτε άλλα 10 δις για το σχέδιο. Και απάντησε ο κύριος Υπουργός τότε ότι αυτό δεν θα είναι κακό και θα είναι απόδειξη επιτυχίας του σχεδίου. Ακούστε, ότι δεν θα φτάνει να τα 12 δις εγγυήσεις, θα βάζαμε κι άλλα, και αυτό θα έπρεπε να το καταγράψουμε κι εμείς και η ελληνική επιχειρηματικότητα ως απόδειξη επιτυχίας. Και ακούμε τώρα εδώ βουλευτές της πλειοψηφίας να έρχονται να λένε ότι μειώθηκε ο όγκος των κόκκινων δανείων. Δεν μειώθηκε, με συγχωρείτε, μεταφέρθηκε. Μπορεί οι τράπεζες να έχουν στα βιβλία τους μειωμένο όγκο κόκκινων δανείων, αλλά το βάρος από την ελληνική οικονομία δεν έχει φύγει. Το κουβαλάει στις πλάτες της ελληνική επιχειρηματικότητα. Ή μήπως είμαστε σε κάποια φάση που οι εξυπηρετητές δανείων με γοργούς ρυθμούς προχωράνε σε ρυθμίσεις? Τίποτα τέτοιο δεν γίνεται. Σιγά και αν έχουν φτάσει στο 5% οι ρυθμίσεις από τα δάνεια τα οποία έχουν αγοράσει. Πού βρίσκεται η κυβέρνηση μπροστά σε αυτό το φαινόμενο? Τι θέση παίρνει? Πώς πιέζει? Δεν πιέζει, δίνει παρατάσεις. Διότι ο μοναδικός μοχλός πίεσης που είχε απέναντι στους εξυπηρετητές δανείων ήταν ακριβώς αυτές οι προθεσμίες. Έχουν καταθέσει business plan. Και αν δεν πιάσουν τους στόχους, έχουν ποινές. Δεν έχουν κίνητρο να πιάσουν τους στόχους, δίνουμε παράταση. Θα έρθει λοιπόν ο ομολογιούχος, εάν καθυστερήσει η πληρωμή επί του ομολόγου του, και θα πει: πληρώστε με, κύριε. Και από πού θα πληρωθεί? Βεβαίως από την κατάπτωση εγγυήσεων. Μας λέγατε, μας είχατε πραγματικά, ας πούμε, ορκιστεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβαρυνθεί ο ένας φορολογούμενος. Είναι κάτι το οποίο τεκμέρεται ότι δεν ισχύει. Τα κριτήρια τα δικά μας για τη θέση που πήραμε εκείνο τον καιρό ήταν 4. Και αυτό σας ζητήσαμε να κάνετε κι εσείς. Να κοιτάξετε και να αξιολογήσετε ποια είναι η συμβολή του σχεδίου στην σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, ποιες είναι οι εγγύσεις διαφάνειας στην εφαρμογή του, ποιο είναι το αναπτυξιακό του αποτύπωμα και ποιο είναι το δημοσιονομικό του αποτέλεσμα, το φορολογικό του αποτέλεσμα, το αποτέλεσμά του στην αναδιανομή του πλούτου και του εισοδήματος. Ποια είναι τα αποτελέσματα λοιπόν? Σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Μάλιστα, μας είπατε ότι φύγανε κόκκινα δάνεια από τα βιβλία των τραπεζών. Ωραία. Τα κόκκινα δάνεια όμως υπάρχουν στις πλάτες των άλλων επιχειρήσεων.
Έτσι δεν είναι, και τα κουβαλάνε. Και αυτό που οι τράπεζες βλέπουν πράσινο, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να γίνει κόκκινο. Διότι οι επιχειρήσεις μεταξύ τους διασυνδέονται. Και αν έχουμε μία επιχείρηση η οποία προμηθεύει πράσινη, προμηθεύει 5 κόκκινες, εάν καταρρεύσουν αυτές οι επιχειρήσεις, επειδή έτσι επέλεξε ο εξυπηρετητής να επιδιώξει να πιάσει τους στόχους που περιγράφει στο business plan, θα κοκκινήσει και η πράσινη. Και το αντίστροφο ντόμινο θα συνεχιστεί. Δηλαδή από τον έναν αποτελεσματικό φορέα, από τις τράπεζες, οι οποίες επιτέλους νομίζω και εδώ πέρα πρέπει να αποσυμφορηθεί λίγο και η πολιτική συζήτηση και η κόντρα, οι τράπεζες είναι αναποτελεσματικές ως προς τον ρόλο τους αυτή τη στιγμή. Κατά τη γνώμη μου είναι ο μεγάλος ασθενής της ελληνικής οικονομίας. Και σε αυτό έχουν συγκλίνει και άνθρωποι οι οποίοι είναι έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω τι λέει ο κύριος Τουρνάρας. Ότι είναι πάρα πολύ μικρό έως ελάχιστο το ποσοστό των χρηματοδοτήσεων και ότι πάρα πολύ μικρό ποσοστό από την ελληνική επιχειρηματικότητα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό και ότι αυτό είναι μείζον θέμα. Και τώρα που είπα ο κύριος Τουρνάρας, ποια είναι η γνώμη της κυβέρνησης για την πρότασή του για την Bad Bank? Εμείς σας είπαμε, κάθε πρόταση θα την αξιολογούμε με βάση αυτά τα κριτήρια. Τα κριτήρια της σταθερότητας, της διαφάνειας, του αναπτυξιακού και του αναδιανομητικού αποτελέσματος. Τι γίνεται εδώ, ποια παρασκηνιακή διαβούλευση υπάρχει ή μήπως υπάρχει μια ανοιχτή κόντρα για την οποία πρέπει να ενημερωθούμε? Δεν μπορεί εδώ να περνάνε τα γεγονότα και να κάνει η ίδια η κυβέρνηση πως δεν βλέπει. Άρα λοιπόν η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος συνεχίζει να επερωτάται τη στιγμή που οι servicers έχουν ρυθμίσει μόνο το 4,6% από τα συνολικά 43 δισεκατομμύρια ευρώ δανείων που έχουν μεταφερθεί στα βιβλία τους. Τώρα ακούστηκαν και κάποια αριθμοί από τον κύριο Σταϊκούρα, οι οποίοι απέχουν δεκάδες δισεκατομμύρια από τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Οι τράπεζες έχουν λάβει άνω των 40, δεν έχω πρόχειρο το ακριβές νούμερο, δισεκατομμυρίων από τα ειδικά προγράμματα στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν διοχετεύσει προς την αγορά και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε. Δεν θα κάνω κατάχρηση γιατί ενδεχομένως θα χρειαστεί να επανέλθω. Τώρα, αναπτυξιακό αποτύπωμα. Επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ η κυβέρνηση πραγματικά ρητά και ανοιχτά σηκώνει τα χέρια ψηλά. Οι servicers, οι εξυπηρετητές αυτών των δανείων, παίρνουν αποφάσεις που αφορούν την εθνική οικονομία. Επιλέγουν ποιον κλάδο ενισχύουν, ποιον κλάδο προστατεύουν, ποιον κλάδο τον αφήνουν στην τύχη του. Με ποια βάση, με ποιον οδηγό. Το business plan τους. Την αναπτυξιακή στρατηγική της εθνικής οικονομίας. Δεν υπάρχει δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία η οποία πρέπει να πει αυτό τον κλάδο επιλέγω να τον προστατέψω. Γιατί δημιουργεί απασχόληση. Γιατί έχει μεγάλους πολυπλασιαστές. Για μία σειρά από λόγους. Πού παίρνονται αυτές οι αποφάσεις? Και έρχονται και σερβίρονται τα σενάρια της απότομης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τα οποία είναι απολύτως ασύμβατα βεβαίως. Απολύτως ασύμβατα με την προοπτική που περιγράφει και υλοποιεί η έκθεση Ψαρίδη, η οποία είναι πλέον το Ευαγγέλιο όσων πιστεύουν σε αυτή την οικονομική πολιτική, διότι έχετε και μία μεγάλη γκάμα στελεχών οι οποίοι δεν ασχολούνται με αυτά, ασχολούνται με άλλα. Αυτή είναι η αλήθεια για το αναπτυξιακό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας σας. Ποιο είναι το αναδιανεμητικό αποτύπωμα? Με βάση τα δημοσιεύματα, οι παρατάσεις, τις οποίες δίνεται τώρα, δίνονται γιατί, λέει, δεν μπορούν να γίνουν πληστηριασμοί μέχρι στιγμής. Τι μας λέτε δηλαδή εδώ τώρα? Τι λένε τα δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν διαψευστεί? Ότι οι εξυπηρετητές δανείων δεν τα πάνε καλά επειδή δεν παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Άρα το σχέδιο Ηρακλής είναι το σχέδιο το οποίο εγγυάται με δημόσιο χρήμα τις κατασχέσεις. Αυτό λέτε. Αυτό λέγεται και περιφέρεται τριγύρω ως επιχείρημα. Και δεν έχει υπάρξει μια διάψευση.
Να μας πείτε λοιπόν, η αδυναμία των servicers, των εξυπηρετητών να πιάσουν τους στόχους, αφορά και την αδυναμία τους να κάνουν κατασχέσεις? Καταθέσαμε μία τροπολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ για την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Πρέπει να την αξιολογήσετε για να τη δείτε θετικά. Έχετε εικόνα? Πόσα και ποια έσοδα οι servicers, οι εξυπηρετητές, τα βασίζουν στις κατασχέσεις των σπιτιών για τις ρευστοποιήσεις των επιχειρήσεων? Δεν πρέπει να μας πείτε. Δεν πρέπει να γνωρίζουμε. Δεν πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιες πρακτικές επιχειρηματικές έρχεται να εγγυηθεί ο ίδιος από το υστέρημά του. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ, κύριε Παπά, επειδή σας λέω το χρόνο σας, έχετε μιλήσει πρωτολογία 4 λεπτά, έχετε φτάσει τώρα 14,5. Θα με χρεώσετε και από τη δευτερολογία, δεν θα είναι. Δεν θα έχετε. Εκτενής η δευτερολογία, θα είναι πολύ μικρή. Και έχετε περάσει τα 21 λεπτά. Τότε δύο σχόλια για τα οποία πραγματικά δεν πήραμε απαντήσεις. Θα επιμείνουμε. Το πρώτο αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι έχει συμφωνηθεί και τι έχει διαμευθεί, τι έχει αλλάξει σε σχέση με τις αρχικές ρυθμίσεις, τι συνέβη σε αυτούς τους διαλόγους με τους θεσμούς και με ποια μέτρα προστατεύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει αμιγώς τους ίδιους κανόνες, μια που θα αποφασίζουν πάλι οι τράπεζες ποιος χρηματοδοτείται και ποιος δεν χρηματοδοτείται. Άρα θα θέλαμε να ακούσουμε μία απάντηση. Και το δεύτερο ερώτημα, από το οποίο δεν μπορείτε να φεύγετε, να κάνετε ότι δεν το ακούτε. Εισηγηθήκατε ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση. Σας φωνάζαμε από την αρχή και σας λέγαμε ότι αυτό που πάτε να κάνετε, πέρα από εγκληματικό κοινωνικά, πέρα από αρνητικό οικονομικά, θα έχει τεράστια δημοσιονομική επίπτωση, τα λέγανε οι μελέτες, οι αναλογιστικές. Πήγατε και πέσατε σε βράχο. Ανακρούσατε πριν. Ρωτάμε λοιπόν, θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο ή έχει μπει πολύ χαμηλά και κάτω στο σιρτάρι σας? Και αν έρθει, ποιες δαπάνες θα περικόψετε? Ποιους φόρους καινούριους θα βάλετε? Θα αυξήσετε εισφορές? Θα κόψετε συντάξεις? Αυτά όλα δικαιούνται να τα ξέρει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί να έρχονται σε αυτό το βήμα 2, 3 και 4 στελέχη του οικονομικού επιτελείου και να μην δίνονται απαντήσεις σε αυτά τα μείζωνα θέματα. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.